απήχαν χθες και σήμερα από τα καθήκοντά τους οι δικηγόροι της Κορίνθου. Ωστόσο, όπως παραδέχεται ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κορίνθου Παναγιώτης Νικολόπουλος, οι κινητοποιήσεις δεν αποκλείται να συνεχιστούν αν λάβει ανάλογη απόφαση η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, η οποία θα συνεδριάσει το Σάββατο εκ νέου στην Αθήνα. Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας συνεδριάζει εκ νέου στην Αθήνα το Σάββατο. Εκεί θα ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση για περαιτέρω συνέχιση των κινητοποιήσεων. Πέραν αυτών, να σημειώσω ότι έχουμε μία ακόμη δράση η οποία αποφασίστηκε στην Ολομέλεια της Θεσσαλονίκης, δηλαδή τον συμβολικό αποκλεισμό του πρωτοδικείου της Αθήνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις διατάξεις που σας προανέφερα, αλλά και όχι μόνον γι' αυτό, για όλα τα βία αντισυνταγματικά μέτρα τα οποία λαμβάνονται από τα κυβερνητικά και νομοθετικά όργανα και πλήττουν τον πολίτη, την κοινωνία και τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, σήμερα το βράδυ έχει κανονιστεί και έχει προγραμματιστεί και θα γίνει μια πολύ σημαντική εκδήλωση με εξέχοντες πανεπιστημιακούς και άλλους ομιλητές, η οποία θα ασχοληθεί με το ζήτημα αυτών ακριβώς των βίων αντισταματικών νομοθετικών μέτρων που σας που προανέφερα, και θα γίνει στα γραφεία του Γεωργικού Συλλόγου των Αθηνών στις 8 η ώρα, και ο τίτλος είναι, ο γενικός τίτλος είναι «Το παρασύνταγμα της Τρόικα», όπως πράγματι είναι γεγονός ότι βιώνουμε την ύπαρξη ενός παρασυντάγματος, ένας συντάγματος που δρά παράλληλα και επιδρά στην κοινωνία και στην οικονομία και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής με το σύνταγμα το οποίο έπρεπε να ισχύει.